Δύσπιστοι εμφανίζονται οι Βρετανοί σε ό,τι αφορά το θάνατο του διοικητή τη Βάγνερ Γευγένη Πριγκόσιν κατά τη συντριβή του ιδιωτικού του αεροσκάφου στην Τετάρτη 23 Αυγούστου, καθώ ο συγκεκριμένο είχε κηρυχθεί επίσημα νεκρό και το 2019 για να εμφανιστεί ξανά εν ζωή μέσα στι επόμενε τρει ημέρε. Η Ρωσική Υπηρεσία Πολιτική Αεροπορία Ρωσαβιάτσια επιβεβαίωσε επίσημα πω ο 62χρονο Πριγκόσιν και ο κυριότερο στρατιωτικό διοικητή τη Βάγνερ Δημήτρη Ούτκιν επέβαιναν στο ιδιωτικό Jet που κατέπεσε στην περιφέρεια Τβέρ. Οι Βρετανοί θεωρούν πως ο αρχηγός της Βάγνερ μπορεί και να σκηνοθέτησε το θάνατό του και να το έσκασε με άλλο αεροσκάφος. Σύμφωνα με την Daily Mail, ένα δεύτερο αεροσκάφος που συνδέεται με τη Βάγνερ εντοπίστηκε σε ραντάρ να κάνει πάνω από την περιοχή Τβέρ όπως είναι τρίφη το έμπραερ. Με βάση τον αναλυτή Κιρ Τζάιλ, η παρουσία του ονόματο του Πριγκόζιν στη λίστα των επιβατών του μοιραίου Έμπραερ δεν σημαίνει και πολλά πράγματα. Όπω ο ίδιο δηλώνει, ανακοινώθηκε ότι ένα άντρα ονόματι Γευγένη Πριγκόζιν επέβαινε στο αεροσκάφο. Όμω έχει γίνει γνωστό ότι πολλά άτομα άλλαξαν το όνομά του σε Γευγένη Πριγκόζιν στο πλαίσιο τη προσπάθεια του αρχηγού τη Βάγκνερ να μετακινείται με μυστικότητα. Δεν θα εκπλαγώ πολύ αν ξαφνικά εμφανιστεί σε νέο βίντεο από την Αφρική. Σε βίντεο που δημοσίευσαν βρετανικά μέσα ενημέρωση, ένοπλοι άντρες που ισχυρίζονται ότι είναι μαχητές της Βάγνερ προειδοποιούν ότι τίποτα δεν έχει τελειώσει.